Από το βιβλίο «Κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, κατήχησης Γιώτα Γάμα για τους φωτιζόμενους» που έγινε στα Ιεροσόλυμα πάνω στο άρθρο του Συμβούλου της Πίστεως «Σταυροθέντα και τα Φέντα» γίνεται και ανάγνωση από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐας στο Εδάφιο. Κύριε, ποιος πίστεψε ότι αυτά που λέμε εμείς είναι όσα ακούσαμε από σένα? Και ο βραχίωνος του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε? Ισαΐα 53 παράγραφος 1 και τα λοιπά, σαν πρόβατο οδηγήθηκε για σφαγή. Ισαΐα 53 παράγραφος 7 και όσα σχετικά ακολουθούν στο ίδιο χωρίο. Α. Είναι κάφημα της καθολικής ορθοδόξου εκκλησίας βέβαια το κάθε τι που έπραξε ο Ιησούς, αλλά το κάφημα των καυχημάτων είναι ο σταυρός του. Τούτο ασφαλώς γνωρίζοντας ο Παύλος λέει: όσο για μένα, ας μη γίνει να καυχηθώ για τίποτα άλλο παρά μόνο για το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γαλάτας 6 παράγραφος 14. Είναι πραγματικά θαυμαστό που ανέβλεψε ο εκγενετής τυφλός στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ, Ιωάννου 9 παράγραφος 7. Αλλά τι είναι αυτό μπροστά στην ανάβλεψη των πνευματικά τυφλών όλες τις οικουμένες? Θεωρείται μέγα θαύμα και υπερφυσικό που αναστήθηκε ο Λάζαρος ενώ ήταν τετραήμερος νεκρός. Αλλά τότε η χάρη της Αναστάσεως σταμάτησε σε αυτόν. Τι είναι όμως αυτό μπροστά στην ανάσταση των νεκρωμένων από την αμαρτία σε ολόκληρη την οικουμένη? Είναι θαυμαστό που από τους 5 άρτους πήγασε τροφή για 5.000, Ματθαίου 14 παράγραφος 21. Αλλά τι είναι αυτό εμπρός στο ότι χόρτασε αυτούς που πέθαναν από πνευματική πείνα εξαιτίας της αγνίας τους σε όλα τα μέρη της γης? Αμός 8 παράγραφος 11. Είναι θαυμαστό που ελευθέρωσε τη γυναίκα εκείνη τη δεμένη από το σατανά 18 χρόνια, αλλά τι είναι αυτό μπροστά στην ελευθερία που έδωσε σε όλους εμάς τους φιχτοδεμένους με βαρκές αλυσίδες αμαρτημάτων? Παροιμίων 5 παράγραφος 22. Αυτό λοιπόν το ολόφωτο στεφάνι της δόξας του Σταύρου αφενός φώτισε τους τυφλωμένους από την αγνωσία και αφετέρου ελευθέρωσε τους δέσμους της αμαρτίας και δυναμικά λύτρωσε όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Β. Και μη σου φαίνεται παράξενο σε τέτοιο βαθμό ώστε να δυσπιστείς αν πραγματικά έδωσε τη λύτρωση δυναμικά σε όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων, διότι δεν ήταν άνθρωπος απλώς αυτός που πέθανε για μας, αλλά ο Υιός του Θεού ο μονογενής. Και μπόρεσε βέβαια η αμαρτία ενός άνδρα του Αδάμ να κάνει θνητούς όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Αλλά αν με το παράπτωμα του ενός βασίλευσε ο θάνατος στον κόσμο, πώς πολύ περισσότερο δεν θα βασιλεύσει η ζωή με τη δικαιοσύνη του ενός? Ρωμαίων 5 παράγραφος 17. Και αν τότε επειδή έφαγαν από το ξύλο της ζωής οι πρωτόπλαστοι διώχθηκαν από τον παράδεισο, Γένεση 3 παράγραφος 24, άραγε τώρα χάρη στο ξύλο του Σταυρού του Ιησού δεν θα μπουν ευκολότερα μέσα στον παράδεισο όσοι πιστέψουν? Αν εκείνος που πρώτος πλάστηκε από το χώμα της γης επέφερε οικουμενικό θάνατο, άραγε δεν θα φέρει ζωή αιώνια εκείνος που τον έπλασε από τη γη, Γένεσης 2 παράγραφος 7, αφού αυτός είναι η ζωή, Ιωάννου 14 παράγραφος 6. Αν ο Φινέες δείχνοντας ζήλου και φωνεύοντας τον εσχροπιό εκείνο κατέπαυσε την οργή του Θεού ο Ιησούς όχι με το φόνο κάποιου άλλου αλλά με το να θυσιάσει τον εαυτό του ως αντίλητρο, δεν μπορεί να εξαλείψει την οργή του Θεού από τους ανθρώπους? Γάμα. Να μην τρεπόμαστε λοιπόν για το Σταυρό του Σωτήρα μας, αλλά μάλλον να καυχόμαστε. Είναι βέβαια ο λόγος του Σταυρού για τους Ιουδαίους σκάνδαλο, για τους ειδωλολάτρες ανοησία Α Κορινθίους 1, 18-23. Αλλά για μας είναι σωτηρία. Πραγματικά για όσους βαδίζουν το δρόμο της απώλειας είναι ανοησία, για όσους όμως βαδίζουν το δρόμο της σωτηρίας είναι δύναμη Θεού. Α Κορινθίους 1 παράγραφος 18. Διότι δεν ήταν απλός άνθρωπος αυτός που πέθανε για μας όπως είπαμε, αλλά Υιός Θεού, Θεός που ενανθρώπισε. Έπειτα αν το πρόβατο την εποχή του Μωυσή έδιωχνε μακριά τον εξολοθρευτή άγγελο, Εξόδος 12-23, ο αμνός του Θεού που σηκώνει πάνω την αμαρτία του κόσμου, Ιωάννη 1-29, πολύ περισσότερο δεν θα ελευθερώνει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες. Και αν το αίμα ενός αλόγου ζώου, όπως το πρόβατο παρήχε τη σωτηρία, το αίμα του μονογενού Υιού του Θεού δεν σώζει πολύ περισσότερο? Αν κάποιος δεν πιστεύει στη δύναμη του εσταυρωμένου, ας δώσει προσοχή στους δαίμονες. Αν δηλαδή κάποιος δεν πιστεύει στα λόγια, ας πιστεύει στα αλλοφάνερα γεγονότα.
γιατί οι πολλοί σε ολόκληρη την οικουμένη σταυρώθηκαν, αλλά κανένα δεν ντρέμουν οι δαίμονες. Του Χριστού όμως που σταυρώθηκε για μας και μόνο το σημείο του σταυρού να δουν, τρέμουν οι δαίμονες, επειδή οι άλλοι άνθρωποι πέθαναν στο σταυρό εξαιτίας των αμαρτιών τους. Ο Χριστός όμως πέθανε για τις ξένες αμαρτίες, διότι δεν αμάρτησε, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα αυτού, Α. Πέτρου 2.22, Ισαΐα 53.9. Και δεν είναι μόνο ο Πέτρος που το λέει αυτό, διότι θα μπορούσε κανείς να υποπτευθεί ότι χαρίζεται στο δάσκαλό του και λέει, αλλά το είπε και ο Ισαΐας, που μπορεί να μην έζησε την εποχή του Ιησού με το σώμα, αλλά με το πνεύμα προείδε την ένσαρκη παρουσία του. Και γιατί φέρνω τώρα μάρτυρα μόνο τον προφήτη? Πάρε μάρτυρα τον Πιλάτο, αυτόν που τον κατεδίκασε, και είπε, δεν βρίσκω τίποτα το κακό στον άνθρωπο αυτό. Λουκά 23 παράγραφος 14. Παραδίδοντας δε αυτόν προδομένο και νύπτοντας τα χέρια του, είπε, είμαι αθώος από το αίμα του δικαίου του. Ματθαίου 27 παράγραφος 24. Αλλά υπάρχει κι άλλος μάρτυρας της αναμαρτησίας του Ιησού, πρωτοστάτης του παραδείσου, ο ληστής, που κατηγορεί τον άλλο ληστή και του λέει, εμείς απολαμβάνουμε άξια όσον επράξαμε, αυτός όμως δεν έκανε κανένα κακό. Λουκά 23 παράγραφος 41. Και αυτό το γνωρίζουμε, γιατί και εσύ και εγώ ήμασταν παρόντες στη δίκη του. Δέλτα. Έπαθε λοιπόν στα αλήθεια ο Ιησούς για χάρη των ανθρώπων, διότι δεν είναι φαντασία ο Σταυρός, διαφορετικά θα ήταν φαντασία και η λύτρωση. Δεν είναι φαντασία ο θάνατος, αλλιώς θα ήταν μύθος και η σωτηρία. Αν ήταν φαντασία ο θάνατος, θα είχαν δίκιο αυτοί που είπαν. Θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος έλεγε, ενώ ζούσε ακόμη, μετά από τρεις ημέρες θα αναστηθώ. Ματθαίου 27, παράγραφος 63. Είναι λοιπόν το πάθος του Κυρίου αληθές, διότι αληθινά σταυρώθηκε και δεν ντρεπόμαστε γι' αυτό. Σταυρώθηκε και δεν το αρνούμαστε, αλλά μάλλον εγώ καυχόμαι και σας λέω, ακόμη κι αν ήθελα να το αρνηθώ, με ελέγχει αυτός εδώ ο Γολγοθάς πλησίον του οποίου παρευρισκόμαστε όλοι τώρα. Με ελέγχει το ξύλο του Σταυρού, το οποίο λίγο λίγο από εδώ διαμοιράστηκε σε όλη την οικουμένη. Ομολογώ το Σταυρό επειδή γνωρίζω την Ανάσταση, διότι αν απέμεινε μόνο εσταυρωμένος ο Κύριος χωρίς να αναστηθεί, μπορεί να μην το ομολογούσα. Θα το έκρυβα ίσως μαζί με το δάσκαλό μου. Τώρα όμως που διαδέχτηκε το Σταυρό η Ανάσταση, δεν ντρέπομαι να τα διηγούμε όλα αυτά. Έψιλον. Έχοντας λοιπόν όμοια με όλους μας ανθρώπινη φύση και υπόσταση, σταυρώθηκε, αλλά όχι βέβαια γιατί είχε όπως εμείς αμαρτίες, διότι δεν οδηγήθηκε στο θάνατο από φιλοχρηματία, αφού ήταν δάσκαλος της ακτιμοσύνης, ούτε καταδικάστηκε εξαιτίας της φιλιδονίας, αφού ήταν εκείνος που λέει σαφώς ότι όποιος κοιτάξει γυναίκα με επιθυμία φιλίδωνη, ήδη έχει πέσει στο αμάρτημα της μοιχείας με αυτήν. Ούτε πάλι από απερίσκεπτη ορμή χτύπησε κάποιον ή τον πλήγωσε, διότι έστρεφε και το άλλο του μάγουλο σε όποιον το χτυπούσε. Ματθαίου 5, παράγραφος 39, 26, 60. 7. Ούτε κατεφρόνησε τον νόμο, διότι αυτός ήταν που ολοκλήρωσε τον νόμο. Ούτε τους προφήτες ονείδησε, γιατί αυτός ήταν εκείνος για τον οποίο κατά καιρούς προφήτευαν οι προφήτες. Ούτε αρνήθηκε να δώσει το μισθό κανενός, γιατί αμισθή και δωρεάν θεράπευε τους πάντες. Δεν αμάρτησε ούτε με λόγια, ούτε με πράξεις, ούτε με λογισμούς. Αυτός που δεν έπεσε σε καμία αμαρτία, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του, που ενώ χλεβαζόταν και ονειδιζόταν, δεν χλέβαζε ούτε ονείδιζε κανέναν, και ενώ έπασχε άδικα, δεν απειλήσε κανέναν. Α. Πέτρου 2.22-23. Αυτός που ήρθε προς το πάθος, όχι ακούσια, αλλά ηκούσια. Αυτός ακόμα και τώρα, αν κάποιος προσπαθήσει να τον πείσει να αλλάξει τρόπο ζωής και του έλεγε, ο Θεός να σε φυλάξει, Κύριε, από όλα αυτά τα φοβερά, Ματθαίου 16:22, πάλι θα απαντούσε σε αυτόν, πήγαινε πίσω μου σατανά, Ματθαίου 16:23. Σύγμα, θέλεις όμως να πιστείς ότι ήρθε προς το πάθος εκούσια? Να, οι άλλοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το θάνατό τους πεθαίνουν χωρίς τη θέλησή τους. Αυτός όμως πρόλεγε για το πάθος του. Δες, παραδίνεται ο Υιός του ανθρώπου για να σταυρωθεί, Ματθαίου 26:2. Και ξέρεις πολύ καλά γιατί δεν απέφυγε το θάνατο φιλάνθρωπος, για να μην χαθεί όλος ο κόσμος μέσα στις αμαρτίες. Δες, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και θα παραδοθεί ο Υιός του ανθρώπου, Ματθαίου 20:18, και θα σταυρωθεί, Ματθαίου 20:19. Και πάλι έστρεψε το πρόσωπό του και προσήλωσε το βλέμμα του με απόφαση
να πορευτεί στα Ιεροσόλυμα. Λουκά 9 παράγραφος 51. Θέλεις ακόμα να μάθεις σαφώς ότι ο Σταυρός είναι δόξα για τον Ιησού? Άκουσα αυτόν τον ίδιο που μιλάει και όχι εμένα. Τον πρόδωσε ο Ιούδας, δείχνοντας έτσι την αγνωμοσύνη του προς τον οικοδεσπότη. Αυτός λοιπόν ο προδότης, αφού βγήκε έξω από το δείπνο, ευθύς αμέσως, ενώ είχε πιει το ποτήρι της ευλογίας, αντί για το πόμα της σωτηρίας που του έδωσε, επιθυμούσε να χύσει το δικό του, το δίκαιο αίμα του Κυρίου. Αυτός που τον είχε ομοτράπεζό του και έτρωγε τον άρτο του, ύψωσε πολύ υψηλά τη φτέρνα του και τον κλώτησε σαν ατίθασο και αχάριστο ζώο. Ψαλμός 40 παράγραφος 10. Μόλις που είχαν δεχτεί τα χέρια του ευλογίες και πάρα αυτά, χάρη των χρημάτων, προμελετούσε προδοτικό θάνατο. Και ενώ ελέγχθηκε και άκουσε το «εσύ είπες μόνος σου», Ματθαίο 26-25, πάλι βγήκε έξω για να τον προδώσει. Έπειτα λέγει ο Ιησούς, «έχει φτάσει η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου», Ιωάννου 12 παράγραφος 23. «Βλέπεις ότι θεωρεί δόξα δική του το Σταυρό?» Αλλά και το άλλο, ο Ισαΐας, ενώ τον πριώνησαν, δεν τρέπεται, και ο Ιησούς Χριστός που πεθαίνει για να σωθεί ο κόσμος θα το θεωρήσει ντροπή? Τώρα πια δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου, Ιωάννου 13:31. Όχι ότι προηγουμένως δεν είχε δόξα, διότι ήταν δοξασμένος με τη δόξα που είχε προκαταβολής κόσμου, Ιωάννου 17:5-24. Ήταν δοξασμένος πάντοτε ως Θεός, τώρα όμως δοξαζόταν επειδή φόρεσε το στεφάνι της υπομονής. Δεν άφησε τη ζωή αυτή αναγκαστικά. Δεν θυσιάστηκε χωρίς να το θέλει, αλλά εκούσια. Άκου τι λέει. Έχω εξουσία να θυσιάσω την ψυχή μου και έχω εξουσία να, μην, να την πάρω πάλι. Ιωάννου 10 παράγραφος 18. Επειδή θέλω, συγχωρώ τους εχθρούς μου. Εάν δεν ήθελα, δεν θα γινόταν η θυσία. Ήρθε επομένως με την προαίρεσή του προς το πάθος, όντας χαρούμενος για την πράξη του αυτή, μηδιώντας για το στεφάνι της δόξας, πλήρης χαράς για τη σωτηρία των ανθρώπων, χωρίς να ντρέπεται για το Σταυρό, διότι έσωζε την Οικουμένη. Δεν ήταν ο Πάσχων τυποτένιος άνθρωπος, αλλά ο Θεός που ενανθρώπισε και αγωνίστηκε στο άθλημα της υπομονής. Ζήτη. Αλλά θα πεις, αντιλένε οι Ιουδαίοι, αυτοί που είναι πάντοτε έτοιμοι για αντίρρηση και ράθιμοι προς την πίστη. Γι' αυτό φαίνεται και ο προφήτης στο χωρίο που διαβάσαμε μόλις τώρα. Κύριε, ποιος πίστεψε ότι αυτά που κηρύττουμε είναι όσα εσύ μας απεκάλυψες? Ισαΐα 53:1. Οι Πέρσες πιστεύουν και οι Εβραίοι δεν πιστεύουν. Θα τον γνωρίσουν εκείνους τους οποίους τίποτα δεν αναγγέλθε και περί αυτού. Και όσοι δεν έχουν ακούσει ποτέ κάτι θα εννοήσουν την αλήθεια. Ρωμαίων 15:21. Ενώ όσοι μελετούν τις γραφές αρνούνται την αλήθεια που οι γραφές φανερώνουν. Αυτοί λοιπόν μας χτυπάνε με τα λόγια τους και ισχυρίζονται. Είναι δυνατόν να πάσχει ο Θεός? Τα ανθρώπινα χέρια νίκησαν τη θεϊκή δύναμη. Διαβάστε το βιβλίο των θρήνων του Ιερεμία. Εκεί στο βιβλίο των θρήνων ο προφήτης θρηνώντας για σας έγραψε για την αξιοθρήνητη κατάστασή σας. Είδε προφητικά το χαμό σας, οραματίστηκε το ξεπεσμό σας και θρηνούσε την τότε Ιερουσαλήμ, βέβαια, διότι η νύνη Ιερουσαλήμ δεν χρειάζεται θρήνουση. Παλιά η Ιερουσαλήμ σταύρωσε τον Χριστό, ενώ η σύγχρονή μας τον προσκυνεί. Θρηνώντας λοιπόν ο Ιερεμίας λέει, αυτό που μας χάρισε την πνοή της ζωής ο Χριστός, αυτός που μας χάρισε την πνοή της ζωής, ο Κύριος πιάστηκε στις βρώμικες παγίδες μας. Θήταρο 4.20. Θρήνη 4.20. Μήπως ψάχνω εγώ να βρω λόγια? Να, ο ίδιος ο προφήτης μαρτύρει ότι ο Χριστός, ο Κύριος, συλλαμβάνεται από ανθρώπους. Και τι βγαίνει από αυτό? Πες μου, προφήτη, και μου λέει, για τον Κύριο και Βασιλιά μας είχαμε ελπίσει και είχαμε και είπαμε ότι κάτω από τη σκέπη του θα ζήσουμε ανάμεσα στα άλλα έθνη. Θρήνη 4.20. Λοιπόν, μας το λέει συγκαλυμμένα, αλλά ξεκάθαρα, ότι από τώρα και στο εξής η σωτηρία χάρη του Χριστού δεν θα λειτουργείται μέσα στον Ισραηλιτικό λαό, αλλά σε όλα τα έθνη, σε άλλα έθνη, άσχετα από την Ιουδαϊκή παράδοση. Ήταν, επειδή όμως φέρνουν πολλές αντιρρήσεις, ελάτε όσο μας επιτρέψει ο λιγοστός χρόνος με τις ευχές σας και με τη χάρη του Κυρίου να παρουσιάσουμε μερικές μαρτυρίες σχετικά με το πάθος του, διότι όλα είναι γραμμένα όσα αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού και δεν υπάρχει τίποτα που να θεωρείται αμφίβολο και να μην επιβεβαιώνεται με μαρτυρίες.
όλα έχουν γραφεί με σαφήνεια από το Πνεύμα του Άγιο στα προφητικά βιβλία και όχι από πλάκες λίθινες. Αφού λοιπόν άκουσες το Ευαγγέλιο να αναφέρει για τον Ιούδα, άραγε δεν θέλεις να δεχτείς τη μαρτυρία. Άκουσες ότι κεντήθηκε με λόγια στην πλευρά. Ιωάννου 19:34. Δεν είσαι υποχρεωμένος να ερευνήσεις αν αυτό έχει γραφεί. Άκουσες ότι στον τόπο που σταυρώθηκε υπήρχε κήπος. Ιωάννου 19:41. Δεν οφείλεις να δεις αν αναφέρεται κάπου και αυτό. Άκουσες ότι τον πούλησαν για 30 αργύρια. Ζαχαρία 11, παράγραφος 12, Ματθαίου 26:15. Δεν οφείλεις να μάθεις ποιος είναι ο προφήτης που το είπε. Άκουσες ότι τον πότισαν ξύδι, Ματθαίος 27:34-48. Μάθε και για αυτό που έχει γραφεί. Άκουσες ότι το σώμα του το έθεσαν σε λατομημένη πέτρα και λιθάρι μεγάλο κυλήσανε στη θύρα, Ματθαίος 27:60. Δεν οφείλεις να πάρεις και αυτή τη μαρτυρία από τον προφήτη. Άκουσες ότι σταυρώθηκε μαζί με τους ληστές, Ματθαίος 27:38. Δεν οφείλεις να δεις αν και αυτό είναι κάπου γραμμένο. Άκουσες ότι ενταφιάστηκε. Δεν οφείλεις να δεις ότι στα αλήθεια κάπου υπάρχουν γραμμένα τα αναφερόμενα στην ταφή. Άκουσες ότι αναστήθηκε. Δεν οφείλεις να δεις μήπως σε περιπέζουμε διδάσκοντας σε τέτοια πράγματα. Ο λόγος μας βέβαια και το κήρυγμά μας δεν γίνεται με πιστικούς λόγους από ανθρώπινη σοφία, Α Κορινθίους 2 παράγραφος 4, και δεν μιλάμε τώρα εφευρίσκοντας σοφιστικά κατασκευάσματα, γιατί αυτά διαλύονται. Ούτε πάλι προσπαθούμε με λόγια να αντικρούσουμε άλλα λόγια, γιατί αυτά χάνονται. Κηρύττουμε μόνο το Χριστό εσταυρωμένο, Κορινθίους 1 παράγραφος 23. Όπως ήδη έχει προκηρυχθεί από τους προφήτες. Εσύ τώρα που θα δεχτείς όσες μαρτυρίες θα ακούσεις από μένα, σφράγισέ τα στην καρδιά σου. Επειδή όμως είναι πολλές και ο χρόνος φεύγει, λίγες θα αναπτύξουμε με λίγα λόγια όσα προφθάσουμε. Άκουσε λοιπόν τις κυριότερες και αφού πάρεις αφορμή από αυτές, να δείξεις προθυμία και να ζητήσεις και τις υπόλοιπες. Να μην είναι το χέρι σου απλωμένο μόνο στο να παίρνεις έτοιμο το καθετή, αλλά και στο να εργάζεσαι. Σοφία Σύρακ 4:31. Και ο Θεός όλα τα χαρίζει. Αν σε κάποιον από εσάς λείπει σοφία, ας ζητήσει από αυτόν και θα λάβει. Ιάκωβος 1, παράγραφος 5. Αυτός ο Θεός με τις ευχές σας ας δώσει και σε εμάς που μιλάμε λόγο και σε εσάς που ακούτε τη δυνατότητα να πιστεύετε. Θήτα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε τις μαρτυρίες που αναφέρονται στο πάθος του Χριστού. Έχουμε συγκεντρωθεί βέβαια όχι για να κάνουμε θεωρητική εξήγηση των γράφων, αλλά για να αποδείξουμε μάλλον και να βεβαιώσουμε ότι έχουμε πιστέψει. Σχετικά με την παρουσία του Ιησού Χριστού, έχεις δεχτεί πιο μπροστά τις αποδείξεις και ότι περιπάτησε πάνω στη θάλασσα, διότι έχει γραφτεί «Στη θάλασσα είναι ο δρόμος». Ψαλμός 76:20. Και για τις διάφορες σιάσεις που έκανε ο Κύριος, έλαβες μαρτυρίες άλλοτε. Αρχίζω λοιπόν τώρα και που αρχίζει το πάθος. Ο προδότης ήταν ο Ιούδας. Ήρθε και κάθισε απέναντί του, μιλώντας ειρηνικά, ενώ μέσα του μελετούσε να τον πολεμήσει. Και ο ψαλμωδός λέει για αυτόν σαν να μιλάει ο ίδιος ο Χριστός. Οι φίλοι μου και όσοι ήταν πλησίον μου ήρθαν κοντά μου και στάθηκαν εχθρικά απέναντί μου. Ψαλμός 37:12. Και αλλού πάλι έγιναν απαλά τα λόγια τους περισσότερο και από το λάδι και όμως ήταν σαν φαρμακεράβαλοι. Ψαλμός 54:22. Διδάσκαλε χαίρε, Ματθαίο 26:49, και τον παρέδωσε στο θάνατο. Δεν σεβάστηκε στην υπόμνηση εκείνου που λέει «Ιούδα, με φίλημα παραδίδει στον Υιό του ανθρώπου», Λουκά 22, παράγραφο 48. Ήταν σαν να έλεγε «Θυμήσου το χαιρετισμό που έκανες». Ιούδας θα πει εξομολόγηση. «Πρόδωσες, πήρες το αργύριο, εξομολογήσου γρήγορα. Ω Θεέ μου, μην περιφρονήσεις τη δέησή μου, γιατί ανοίχθηκε στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου και συκοφάντη προς εμένα. Με λόγια γεμάτα δολιότητα εναντιώθηκαν απέναντί μου και με περικύκλωσαν λόγια γεμάτα μίσους». Ψαλμός 108:1-3. Ότι τώρα παρευρίσκονταν και κάποιοι από τους αρχιερείς και ότι οι φύλακες ήταν μπροστά στις πύλες της πόλης, το άκουσες άλλοτε που το είπαμε? Και αν βέβαια θυμάσαι τον καιρό εκείνο που τα είχαμε πει όλα αυτά και μάλιστα και το χωρίο και τον ψαλμό εκείνο που λέει «Γύρισαν το βράδυ και ήταν πεινασμένοι σαν σκύλοι και περικυκλώσανε την πόλη.
Ψαλμός 58, 7-15. Ιώτα, άκου και για τα 30 αργύρια τι λέει, και θα πω προς αυτούς, αν σας φαίνεται σωστό, δώστε μου το μισθό μου, ιδάλλως κρατήστε τον παντελώς. Ζαχαρία 11-12. Άλλο μισθό χρωστάτε να μου δώσετε, μισθό για τη θεραπεία τυφλών και χολών, και άλλον μου δίνετε. Αντί για ευχαριστία τιμή, αντί για να με προσκυνήσετε, με βρίζετε. Βλέπεις πως προείδε η γραφή τα πράγματα και παρουσίασαν του μισθό μου 30 νομίσματα. Ζαχαρία 11-12. Ω, τι ακρίβεια ο προφήτης. Ω, πολύ σύνεση που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα και δεν αφήνει να πέσει κανεί σε πλάνη. Διότι δεν είπε 12 ούτε 20, αλλά ακριβώς 30, όσα και ήταν. Πες προφήτη, πού πηγαίνει αυτό το τίμημα, άραγε το κρατάει αυτός που το πήρε ή το επιστρέφει εκεί από όπου το πήρε, και μετά την επιστροφή πού προχωρεί, λέει λοιπόν ο προφήτης. Και πήραν τα 30 αργύρια και τα έβαλαν στο χωνευτήρι του ναού του Κυρίου. Ζαχαρία 11-13. Σύγκρινε τώρα την προφητεία με το Ευαγγέλιο, διότι λέει, τώρα μεταμελήθηκε ο Ιούδας και έριξε τα αργύρια στο ναό, αναχώρησε. Μαθαίου 27, παράγραφος 5, Ιώτα Α. Αλλά η σύγκριση της προφητείας με το Ευαγγέλιο φαίνεται να δημιουργεί την εντύπωση για κάποια ουσιαστική διαφορά, και αυτή τη διαφορά πρέπει να την εξηγήσουμε. Αυτοί που αθετούν τους προφήτες αναφέρουν πως ο προφήτης Ζαχαρίας λέει, και έριξαν τα αργύρια στο χωνευτήρι του ναού του Κυρίου, Ζαχαρία 11-13, ενώ το Ευαγγέλιο, και έδωσαν τα αργύρια στον αυρό του Κεραμέως, Ματθαίου 27, παράγραφος 10. Πώς τώρα αυτά τα δύο ταυτίζονται και αληθεύουν. Άκουσε, οι δίθεν ευλαβείς Ιουδαίοι, οι τότε αρχιερείς, όταν είδαν ότι πως ο Ιούδας μετανόησε και είπε αμάρτησε και παρέδωσε αίμα αθώο, Ματθαίου 27, παράγραφος 4, είπαν, τι μας νοιάζει, είναι δική σου δουλειά, Ματθαίου 27, παράγραφος 4. Σοβαρά, δεν έχετε καμία δουλειά εσείς οι σταυρωτές, και αυτός που πήρε τα αργύρια και μετά σας τα πέταξε πίσω είναι υπεύθυνος, ενώ εσείς είστε αθώοι. Έπειτα είπαν μεταξύ τους, δεν επιτρέπεται να βάλουμε αυτά τα χρήματα στο ταμείο του ναού, γιατί είναι αντίτιμο αίματος. Ματθαίου 27, έτσι. Από το ίδιο στόμα σας βγαίνει η κατάκρισή σας. Αν είναι βέβυλος ο μισθός, βέβυλη είναι και η πράξη. Αν όμως εκπληρώνεις δικαιοσύνη, σταυρώντας τον Χριστό, γιατί λοιπόν δεν κρατάς και το μισθό, αλλά το ζητούμενο είναι αυτό. Πώς δηλαδή δεν υπάρχει διαφωνία όταν το Ευαγγέλιο λέει, στον αγρό του Κεραμαίος και ο προφήτης στο χωνευτήρι, δεν έχουν μόνο οι χρυσοχώοι χωνευτήρι, ούτε μόνο οι χαλκουργοί, αλλά και οι κεραμείς έχουν χωνευτήρια για τον πυλό, διότι το λεπτό και παχύ και αφράτο και χρήσιμο χώμα το καθαρίζουν πρώτα από τα χαλίκια, και αφού αφαιρέσουν όσα συμφύρονται με το χώμα, άχρηστα υλικά, αφήνουν πρώτα το νερό με τον πυλό να χωνέψει, για να μπορούν να κατασκευάσουν μετά ό,τι θέλουν χωρίς εμπόδια. Τι λοιπόν απορείς, επειδή το Ευαγγέλιο ξεκάθαρα μας είπε στον αγρό του Κεραμαίος και ο προφήτης μιλά κάπως ενιγματικά στην προφητεία. Είναι γνωστό ότι η φύση της προφητείας είναι τέτοια, ώστε σε πολλά σημεία να είναι ενιγματική. Γιώτα Β. Έδεσαν τον Ιησού και τον οδήγησαν στην αυλή του αρχιερέα. Λουκά 22:54. Θέλεις λοιπόν να μάθεις και να γνωρίσεις ότι και αυτό έχει γραφεί από τους προφήτες, λέει ο Ισαΐας. Αλίμονο στην ψυχή τους, γιατί έχουν πάρει διεστραμμένη απόφαση ενάντια στον εαυτό τους, λέγοντας, ας δέσουμε το δίκιο, γιατί μας είναι δυσμεταχείριστος και εμπόδιο στο δρόμο μας. Ισαΐα 3:9-10. Και όντως, αλίμονο στην ψυχή τους, και ας δούμε γιατί. Διότι ο Ισαΐας μπορεί να πριονίστηκε, αλλά σώθηκε μετά από αυτό ο λαός. Τον Ιερεμία τον έριξαν μέσα σε βόθρο. Ιερεμία 45:6. Αλλά γιατρεύτηκε η πληγή των Ιουδαίων, γιατί το σφάλμα τους ήταν μικρότερο από τούτο εδώ που τόλμησαν να κάνουν οι Ιουδαίοι στον Κύριο. Διότι ό,τι έκαναν στο Ισαΐα το έκαναν σε άνθρωπο. Επειδή όμως οι Ιουδαίοι αμάρτησαν όχι σε άνθρωπο αλλά στον Θεό που ενανθρώπισε, αλίμονο στην ψυχή τους. Ας δέσουμε τον δίκαιο. Άραγε θα πει κάποιος, δεν θα μπορούσε να ελευθερώσει τον εαυτό του,
αυτούς που ελευθέρωσε από τα δεσμά του θανάτου τον τετραήμερο Λάζαρο, Ιωάννου 11, παράγραφος 39, και έβγαλε τον Πέτρο από τα σιδερένια δεσμά της φυλακής, Πράξεων 12, παράγραφος 7. Έτοιμοι παράστηκαν οι άγγελοι, λέγοντας ο ένας τον άλλον: «Ελάτε να καταλύσουμε την εξουσία τους και να σπάσουμε τα δεσμά τους», Ψαλμούς 2, παράγραφος 3. Το ανέχονταν όμως επειδή ο δεσπότης τους ήθελε να το υπομείνει. Πάλι, αφού αναφέρεται ότι οδηγήθηκε στο δικαστήριο των πρεσβυτέρων, και αυτή η μαρτυρία την έχεις από τον προφήτη Ισαΐα που λέει: «Αυτός ο Κύριος θα έρθει σε έντονη αντιδικία με τους πρεσβυτέρους και τους άρχοντες του λαού», Ισαΐα 3, παράγραφος 14. Γιώτα γάμα, αλλά ο αρχιερέας ρώτησε, και όταν άκουσε την αλήθεια αγανάκτησε, και ο άθλιος υπηρέτης της κακίας του του έδωσε ράπισμα. Ιωάννου 18, 22. Και το πρόσωπο εκείνου που έλαμψε όπως ο ήλιος, Ματθαίου 17, 2, ανεχόταν να ραπίζεται από χέρια άνομα. Άλλοι πάλι ήρθαν και έφτισαν στο πρόσωπο εκείνου που με το φτύσιμό του θεράπευσε τον εκγενετή τυφλό. Αυτά ανταποδίδεται στον Κύριο? Αυτός ο λαός είναι ανόητος και ασύνετος. Δευτερονόμιο 32, 6. Και ο προφήτης γεμάτος έκπληξη λέει: «Κύριε, ποιος πίστεψε ότι αυτά που λέμε εμείς είναι όσα ακούσαμε από σένα?» Ισαΐα 53, παράγραφος 1. Διότι είναι απίστευτο ένα τέτοιο πράγμα να υπομένει τέτοια πάθη, ενώ είναι ο Θεός και είναι ο ακατάβλητος και πανίσχυρος βραχίωνας του Κυρίου, Ισαΐα 53, 1. Αυτό όμως γίνεται για να μην κλονιστεί η πίστη όλων εκείνων που έχουν τις προϋποθέσεις της σωτηρίας, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο περιγράφει μέσω των προφητών σαν να ομιλεί ο ίδιος ο Χριστός, διότι ο ίδιος που τότε έλεγε αυτά με το Άγιο του Πνεύμα, ο ίδιος μετέπειτα ήταν παρόν και υπέστη το Άγιο Πάθος. Και να λέει: «Άφησα να μαστιγώσουν τα νότα μου», Ισαΐα 50, 6. Και αναφέρεται ότι ο Πιλάτος, αφού τον μαστίγωσε, τον παρέδωσε να σταυρωθεί, Μάρκου 15, 15. «Έδωσα ακόμη και το πρόσωπό μου για να ραπιστεί και δεν το αποτράβηξα για να αποφύγω την ντροπή που φέρνουν τα φτισήματα», Ισαΐα 50, παράγραφος 7. Και δεν εννοούσε με αυτό τίποτα άλλο παρά μόνο ότι, αν και πρωτογνώριζα τα μέλλοντα ραπίσματα, δεν επέτρεψα ούτε καν να συσπαστεί το πρόσωπό μου. Γιατί πώς θα μπορούσα να δυναμώσω τους μαθητές να πεθάνουν για χάρη της αλήθειας, αν εγώ τότε παρουσίαζα από την αγωνία μου μία τόσο ανθρώπινη αδυναμία? Εγώ είμαι εκείνος που έλεγε: «Αυτός που αγαπάει τη ζωή του θα τη χάσει», Ιωάννου 12, παράγραφος 25. Ανέδειχνα δειλία και μία τόσο φύλαφτη προσκόλληση στη ζωή που δεν δίδασκα, χωρίς να κάνω πράξη αυτό που διδάσκω. Εκείνος πρώτος λοιπόν, ενώ ήταν Θεός, ανεχόταν να πάσχει τέτοια πάθη από τους ανθρώπους, ώστε μετά από αυτά, ενώ εμείς οι άνθρωποι πάσχουμε παρόμοια για χάρη του, από τους συνανθρώπους μας να μην τρεπόμαστε. Βλέπεις ότι και αυτό τα έγραψαν από τότε οι προφήτες με σαφήνεια. Και να ξέρετε ότι πολλές μαρτυρίες των γραφών τις προσπερνάμε επειδή έχουμε λίγο χρόνο, όπως σας έχω ήδη εξηγήσει. Γιατί αν ήθελε κάποιος να αναζητήσει και να βρει για το κάθε τι που αναφέρεται στον Χριστό τις σχετικές μαρτυρίες, ασφαλώς θα το πετύχαινε με ακρίβεια και δεν θα έμενε κανένα σημείο ανεπιβεβαίωτο και ακατοχήρωτο. Γιώτα Δέλτα, δεμένος ήλθε από τον Καϊάφα προς τον Πιλάτο. Άραγε, αυτό είναι πουθενά γραμμένο? Και δεδεμένο τον οδήγησα μακριά σαν δώρο συμφιλίωση στο βασιλιά Ιαρήμ, Οσία 16, Ματθαίου 27, 2. Αλλά κάποιος από αυτούς που βιάζονται να σχηματίζουν εντυπώσεις από όσα ακούν, χωρίς να βαθαίνουν τις σκέψεις τους, θα μπορούσε να μας αντιπαρατηρήσει. Ο Πιλάτος δεν ήταν βασιλιάς για να αφήσουμε για τα άλλα ζητήματα και απορίες και ερωτήματα που δημιουργεί η χρήση αυτού του χωρίου. Πώς λοιπόν τον έδεσαν τον Κύριο και τον οδήγησαν μακριά σαν δώρο συμφιλίωση στο βασιλιά? Διάβασε λοιπόν το Ευαγγέλιο. Όταν άκουσε ο Πιλάτος ότι αυτός κατάγεται από τη Γαλιλαία, τον έστειλε πίσω στον Ηρώδη. Ο Ηρώδης
ήταν τότε βασιλιάς και βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα. Λουκά 23:6-7. Και πρόσεξε του προφήτη την ακρίβεια, διότι λέει ότι στάλθηκε ο Κύριος σαν δώρο, σαν μέσο συμφιλίωσης. Και όντως, γίνανε φίλοι μεταξύ τους εκείνη την ημέρα ο Ηρώδης και ο Πιλάτος, αυτοί που βρίσκονταν σε έχθρα τον προηγούμενο καιρό. Λουκά 23:12. Έπρεπε ίσως εκείνος που επρόκειτο να συμφιλιώσει τη γη με τον ουρανό, πρώτα να συμφιλιώσει αυτούς που θα τον καταδίκασαν. Και έγινε αυτό γιατί τότε πραγματικά βρισκόταν εκεί αυτός που κατά τον Ιώβ είτε παραχωρεί είτε συνεργεί να μεταβάλλονται οι καρδιές και οι διάνοιες των αρχόντων. Ιώβ 12:24. Ορίστε, έχεις την προφητική ακρίβεια και την αληθινή τους μαρτυρία. Ιώτα έψιλον, θαύμασε τον Κύριο καθώς κρίνεται. Ανεχόταν να άγεται και να φέρεται από τους στρατιώτες. Ο Πιλάτος καθόταν και τους δίκαζε και εκείνος που καθόταν στα δεξιά του πατέρα, Ψαλμός 109:1, στεκόταν όρθιος και δικαζόταν. Ο λαός που λυτρώθηκε από αυτόν, από τη δουλεία της Αιγύπτου και από άλλες εχμαλωσίες, πάρα πολλές φορές κράβγαζε εναντίον του. Πάρτον, πάρτον, σταύρωσέ τον. Ιών 19:15. Γιατί το λέτε αυτό, Ιουδαίοι? Επειδή θεράψε τους τυφλούς σας? Αλλά μήπως επειδή έκανε να περπατήσουν οι χολοί σας και για όλες τις άλλες ευεργεσίες που σας προσέφερε? Σαν να μένει ευρώτητος ο προφήτης λέει για αυτό το θέμα. Εναντίον τίνος ανοίξατε το στόμα σας συκοφαντικά και ενάντια τίνος αφήσατε ελεύθερη τη γλώσσα σας? Ισαΐα 57:4. Ο ίδιος όμως ο Κύριος με το στόμα των προφητών τους λέει: έγινε για μένα ο λαός μου σαν το λιοντάρι στο δάσος και βρυχήθηκε εναντίον μου. Γι' αυτό τον μίσησα. Ιερεμία 12:8. Δεν τους άφησα όμως εγώ, αυτοί με άφησαν. Γι' αυτό στη συνέχεια θα τους πω. Εγκατέλειψα τον οίκο μου, Ιερεμία 12:7. Γιώτα σίγμα. Ενώ λοιπόν δικαζόταν, σιωπούσε ώστε να απορρίσει και να ανησυχήσει περισσότερο ο Πιλάτος και να του πει: δεν ακούς τι μαρτυρούν αυτοί εναντίον σου, Ματθαίου 26:62. Όχι ότι κατάλαβε ποιος ήταν ο κρινόμενος, αλλά επειδή φοβήθηκε το όνειρο της γυναίκας του, για το οποίο εκείνη του έστειλε σχετικό μήνυμα. Και ο Ιησούς σιωπούσε. Λέει ο ψαλμωδός: και έγινα σαν άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου, ούτε έχει στο στόμα του αποστομωτικές κουβέντες. Ψαλμός 37:15. Και αλλού πάλι: εγώ όμως σαν κουφός δεν άκουγα και σαν άλαλος δεν άνοιγα το στόμα μου. Άκουσες όμως για αυτό το ζήτημα και προηγουμένως, αν το θυμάσαι. Ιώτα ζήτα. Ακόμα βλέπουμε τους στρατιώτες να μαζεύονται γύρω του και να πέφτουν επάνω του και να τον περιγελούν. Και γίνεται παιχνιδάκι για αυτούς ο Κύριος και ο Δημιουργός και Κυβερνήτης του σύμπαντος κόσμου καταδέχεται να υπομένει τα ηρωνικά πειράγματά τους. Με είδαν και κινούσαν, κούνησαν κοροϊδευτικά τα κεφάλια τους. Ψαλμός 108:25. Και όμως μέσα σε αυτή τη συμπεριφορά των στρατιωτών βρίσκονται όλα εκείνα τα στοιχεία που φανερώνουν την αποδοχή και την ομολογία του βασιλικού αξιώματος του Κυρίου. Τον περιγελούν αλλά και πραγματικά γονατίζουν μπροστά του. Τον οδηγούν στη Σταύρωση ντυμένο με την κόκκινη χλαμίδα και του στεφανώνουν το κεφάλι. Δεν πάβει να είναι στεφάνι έστω και αν είναι καμωμένο με αγκάθια. Εφόσον κάθε βασιλιάς ανακηρύτεται βασιλιάς από το στρατό του, έπρεπε συνεπώς και ο Ιησούς τυπικά να στεφανωθεί από τους στρατιώτες. Γι' αυτό φαίνεται η γραφή, λέει στο άσμα ασμάτων: ελάτε, βγείτε θυγατέρες σε Ιερουσαλήμ, να δείτε τον βασιλιά Σολομώντα, με τι στεφάνι το στεφάνος η μητέρα του. Άσμα 3:11. Το στεφάνι του Σολομώντα ήταν μια συμβολική προτύπωση, μια ιστορική προεικόνηση για το στεφάνι του Κυρίου και βέβαια φανέρωνε ότι μέσω αυτού έγινε η εξόφληση των αμαρτιών μας και η αθώωσή μας από την καταδικαστική απόφαση του Κρητή. Γιώτα ήτα, καταδικάστηκε ο Αδάμ. Καταραμένη να είναι η γη στην απόδοση της εργασίας σου, αγκάθια και τριβόλα για να σου αναδίνει. Γένεση 3:18. Γι' αυτό και ο Ιησούς δέχτηκε τα αγκάθια, για να μας απαλλάξει από την καταδικαστική αυτή απόφαση του Θεού. Γι' αυτό θαύτηκε στη γη, για να δεχτεί την καταραμένη γη, αντί για την κατάρα την ευλογία. Τον καιρό εκείνο που αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, φύλασαν και ασέβαλαν γύρω από το σώμα τους. Γι' αυτό και ο Ιησούς, ως επισφράγισμα το θαυμάτου του, ξήρανε τη σικιά με το λόγο του. Διότι ενώ επρόκειτο να προχωρήσει προς το πάθος, καταράστηκε τη σικιά. Όχι όλες τις σικιές, αλλά μόνο εκείνη τη συγκεκριμένη που συμβολικά
παρίστανε την Εβραϊκή Συναγωγή λέγοντας: «Κάνεις πια να μη φάει καρπό από σένα», Μάρκου 11:14. «Από τώρα και μπρος να είναι ο άνθρωπος λυμμένος από τα δεσμά της καταδικαστικής απόφασης που πάρθηκε εις βάρος των πρωτοπλάστων. Και επειδή τότε οι πρωτόπλαστοι δίθηκαν με φύλλα, ήρθε προς τη σικιά σε καιρό που δεν υπάρχει καρπός για βρώση. Ποιος δεν ξέρει ότι το χειμώνα η σικιά δεν καρποφορεί, αλλά κρατά πάνω της μόνο μερικά χλωμά φύλλα? Αυτό λοιπόν που το ξέρουν όλοι, μόνο ο Ιησούς δεν το ήξερε. Αλλά ενώ το ήξερε, ερχόταν δίθεν για να βρει καρπό, χωρίς να αγνοεί πώς θα τον βρει. Και τούτο το έκανε για να φανερώσει ότι δεν θα απαλλαγούν από την καταδικαστική απόφαση των πρωτοπλάστων εκείνοι που θα διατηρήσουν την αντίχριστη ακαρπία της Εβραϊκής Συναγωγής». Ιώτα θήτα. Και επειδή κάναμε λόγο για, αυτό που έγινε, για αυτά που έγιναν στον Παράδεισο, ομολογώ ότι έχω θαυμάσει στα αλήθεια την ακριβή ανησυχία που υπάρχει ανάμεσα στις συμβολικές προτυπώσεις των γεγονότων της πτώσεως και στις πραγματικές συνθήκες ισοτηρίας του ανθρώπου. Στον Παράδεισο η πτώση, στον κήπο η σωτηρία. Η αμαρτία αρχίζει από το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού. Στον Παράδεισο και νικέται πάνω στο ξύλο του Σταυρού. Δειλινό περπατούσε ο Κύριος στον Παράδεισο και κρύφτηκαν οι πρωτόπλαστοι. Γένεσης 3 παράγραφος 8. Δειλινό πάλι ο ληστής εισάγεται στον Παράδεισο από τον Κύριο. Αλλά θα μου πει κάποιος, σκαρφίζεσαι λογικά επιχειρήματα να μας αποδείξεις με προφητικές μαρτυρίες τα σχετικά με το ξύλο του Σταυρού, διότι δεν θα πιστώ αν δεν μου φέρεις αποδείξεις από τους προφήτες. Άκου λοιπόν τον Ιερεμία και λάβε τεκμήρια για αποδείξεις. Εγώ σαν αρνή άκακο που το πηγαίνουν για σφαγή, δεν γνώριζα που οδηγούμε. Ιερεμία 11:19. Έτσι διάβασε το ερωτηματικά όπως σου το είπα, διότι αυτός που λέει «ξέρετε ότι μετά από 2 ημέρες είναι το Πάσχα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται για να σταυρωθεί», Ματθαίου 26 παράγραφος 2. Άραγε δεν το γνώριζε. Εγώ σαν αρνή άκακο που το πηγαίνουν για σφαγή, δεν το γνώριζα. Ιερεμία 11:19. Ποιο είναι το αρνή? Ας μας το ερμηνεύσει ο Ιωάννης Βαφτιστής. Ποιο είναι λέγοντας: «Να, αυτός είναι ο αμνός του Θεού, αυτός που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου πάνω του», Ιωάννου 1:29. «Εναντίον μου έκαναν πονηρούς λογισμούς και είπαν», Ιερεμία 11:19. «Αυτός που γνωρίζει τους λογισμούς δεν ξέρει άραγε και το τέλος των γεγονότων και τι λογισμούς έκαναν και τι έλεγαν. Ελάτε να βάλουμε ξύλο στον άρτο του», Ιερεμία 11:19. Λοιπόν, αν αξιωθείς από τον Κύριο στο μέλλον ως πιστός, θα γνωρίσεις ότι το σώμα του Κυρίου σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου συμβολιζόταν με τον άρτο. Ελάτε λοιπόν να βάλουμε ξύλο στον άρτο, να τον συντρίψουμε και να εξαφανίσουμε ανάμεσα από τους ζώντες πάνω στη γη», Ιερεμία 11:19. Αλλά η ζωή δεν αφανίζεται. Τι ματαιοπονείται και το όνομά του να μην το θυμάται κανείς πια, Ιερεμία 11:19. Ματέα η απόφαση σας. Πιο λαμπρό και από τον ήλιο το όνομά του μένει στην εκκλησία, Ψαλμός 71:17. Και ακόμη, το ότι η ζωή κρεμάστηκε στο σταυρό μας το λέει ο Μωυσής θρηνολογώντας: «Θα είναι η ζωή σου κρεμασμένη απέναντι τον οφθαλμό σου και θα φεβάσαι ημέρα και νύχτα και δεν θα έχεις που να την εμπιστευτείς», Δευτερονόμιο 28:66. Και όλες αυτές τις μαρτυρίες θα χρειαστεί να τις κατανοήσετε με βάση εκείνο που είπαμε και προλίγου. «Κύριε, ποιος πίστεψε ότι αυτά που κηρύττουμε είναι όσα εσύ μας αποκάλυψες», Ισαΐα 53:1. Κάπα. Τη σταυρική θυσία του Χριστού προφητικά προτύπωσε ο Μωυσής τότε που κρέμασε στο ξύλο το χάλκινο φίδι, ώστε όποιος δαγκωνόταν από το ζωντανό φίδι που αυτό προτύπωνε την αμαρτία και το θάνατο από την αμαρτία, προβλέποντας το χάλκινο φίδι να σωθεί, δίνοντας έτσι τη σχετική πίστη στον Θεό και στον προφήτη του, Αριθμών 21 παράγραφος 9. Έπειτα το χάλκινο φίδι σταυρωμένο σώζει και ο Υιός του Θεού, ο Θεός που έγινε και άνθρωπος. Σταυρωμένος δεν μπορεί να σώζει. Από παλιά μέχρι σήμερα η ζωή του ανθρώπου λειτουργήθηκε και προστατεύτηκε σε σχέση με το ξύλο. Στην εποχή του Νόε ως γνωστό, με την ξύλινη κυβωτό σώθηκε η ζωή των δικαίων ανθρώπων.
Η θάλασσα πάλι την εποχή του Μωυσή, μόλις είδε την ξύλινη ράβδο που αυτή προτύπωνε το σταυρό του Χριστού, φοβήθηκε αυτόν που την άγγιξε. Λοιπόν, το ραβδί του Μωυσή έχει δύναμη και ο σταυρός του Σωτήρα αδυνατή. Αλλά αφήνω όσα πολλά άλλα θα μπορούσα να αναφέρω για την προτύπωση του σταυρού του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη, για να μην μακρύνω το λόγο που περιορίζουμε να σας θυμίσω ότι το ξύλο τότε επί Μωυσή γλύκανε το νερό, Έξοδος 15 παράφραση 25, και ότι από την πλευρά του Ιησού το νερό έρευσε πάνω στο ξύλο, Ιωάννου 19 παράγραφο 34. Τα πρώτα καταπληκτικά και αξιοθαύμαστα γεγονότα που ο Θεός έκανε με τη μεσολάβηση του Μωυσή σχετίζονται με το αίμα και το νερό, και το τελευταίο από τα θαύματα που ο ίδιος ο Ιησούς έκανε σχετίζεται και αυτό με το αίμα και το νερό. Το πρώτο του θαύμα ο Μωυσής, στο πρώτο του θαύμα ο Μωυσής μετέβαλε τον ποταμό σε αίμα, Έξοδος 7:20, και ο Ιησούς στο τέλος της επίγειας ζωής του έκανε να ξεχυθεί από την πλευρά του νερό και αίμα μαζί. Ίσως έγινε αυτό για εκείνες τις δύο φωνές του Κρητή που τον δίκαζε και του λαού που κράβγαζε εναντίον του, ή καλύτερα για τους πιστούς και τους απίστους, διότι στα αλήθεια ο Πιλάτος έλεγε: «Είμαι αθώος και με νερό ένυψε τα χέρια του», Ματθαίου 27 παράγραφος 24, και ο λαός που απαιτούσε την καταδίκη του κράβγαζε και έλεγε: «Το αίμα του ας πέσει πάνω μας», Ματθαίου 27 παράγραφος 25, και τα δύο λοιπόν ανέβλησαν από την πλευρά του, το νερό ίσως για τον Κρητή και το αίμα του για το λαό που κράβγαζε. Αλλά και διαφορετικά μπορούμε να το εννοήσουμε. Στους Ιουδαίους αναφέρεται το αίμα, στους χριστιανούς το νερό. Και σε εκείνους βέβαια που ως εχθρούς και πονηρούς και φωνευτές του Χριστού θα επέλθει κατά η δίκη και το αίμα που χύθηκε σε σένα, όμως που τώρα πια πιστεύεις, θα επέλθει η σωτηρία με το νερό του βαπτίσματος. Δεν έχει γίνει τίποτα τυχαίο. Οι ερμηνευτές όμως, πατέρες εκκλησίας, μας έδωσαν και άλλη εξήγηση για το θέμα αυτό, γιατί σύμφωνα με όσα σχετικά μας αποκαλύπτονται στα Ιερά Ευαγγέλια, με δύο μόνο τρόπους μπορούμε σίγουρα να πάρουμε τη χάρη του σωτηριώδους βαπτίσματος. Ο πρώτος είναι αυτός με τον οποίο παρέχεται και σας τους φωτιζομένους, δηλαδή με το βαπτισματικό νερό, και ο δεύτερος είναι ο τρόπος που στον καιρό των διωγμών οι Άγιοι Μάρτυρες βαπτίζονται μέσα στο ίδιο το αίμα τους. Βγήκε λοιπόν από την πλευρά του Ιησού αίμα και νερό, Ιωάννου 19:34, διότι αυτόν τον ίδιο το Χριστό ομολογούμε ως σωτήρα μας με την ομολογία μας της πίστεως που κάνουμε πριν από το βάπτισμα και με την ομολογία της πίστεως που κάνουμε πριν από το μαρτύριο. Υπάρχει κι άλλος λόγος για τον οποίο λογχεύτηκε η πλευρά του Ιησού. Η γυναίκα που πλάστηκε από την πλευρά του Αδάμ αμάρτησε πρώτη και προκάλεσε και τον άντρα να αμαρτήσει. Και ο Ιησούς ήλθε μεν για να χαρίσει τη συγχώρηση και στους άντρες και στις γυναίκες, αλλά λογχεύτηκε στην πλευρά του, ειδικότερα χάρη των γυναικών, για να εξαλείψει αυτή την ιδιαίτερη ενοχή τους. ΚΒ. Αλλά αν ήθελε κάποιος να ερευνήσει περισσότερο, θα έβρισκε και άλλους λόγους για τους οποίους λογχεύτηκε ο Ιησούς στην πλευρά. Ας αρκεστούμε όμως σε όσα είπαμε, επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος, για να μην γίνει οχληρή και δυσάρεστη η ακρόαση. Αν και δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να αποκάμει ακούοντας και λέγοντας τα σχετικά με τη δόξα του Δεσπότη Χριστού, και μάλιστα εδώ στον Πανάγιο τούτο Γολγοθά, διότι άλλοι ακούνε, μόνο εμείς όμως που τα βλέπουμε και τα ψηλοαθούμε όλα αυτά. Ας μην κουραστεί κανείς λοιπόν, πάρε τα όπλα και έλα εναντίον των εχθρών για να υπερασπιστείς αυτόν εδώ το σταυρό. Στήσε ως τρόπαιο την πίστη στο σταυρό εναντίον αυτών που αντιλένε. Όταν στα αλήθεια πρόκειται να συζητήσεις με τους απίστους για το σταυρό του Χριστού, σχημάτισε με το χέρι σου πριν αρχίσεις προς το μέρος που είναι αυτή το σημείο του σταυρού του Χριστού, και θα αποστομωθεί όποιος αντιλέγει. Μην τραπείς να ομολογείς το σταυρό, διότι οι άγγελοι καυχόνται για το σταυρό του Κυρίου λέγοντας: «Ξέρουμε τι ζητάτε, Ιησού τον εσταυρωμένο», Ματθαίου 28 παράγραφος 5. Άραγε, άγγελε, δεν μπορείς να πεις: «Ξέρω ποιον ζητάτε, ζητάτε το δικό μου δεσπότη». Αλλά εγώ, λέει με παρησία, ξέρω, ζητάτε τον εσταυρωμένο. Το είπε διότι είναι δόξα ο σταυρός, δεν είναι ατιμία. Καπαγάμε. Εμείς όμως ας επανέλθουμε στο θέμα των προφητικών αποδείξεων
που μου ζητήσατε. Σταυρώθηκε ο Κύριος. Έχεις ακούσει άλλες μαρτυρίες. Βλέπεις τον τόπο του Γολγοθά. Συμφωνείς και το επικροτείς επενετικά και δοξολογικά. Πρόσεξε μήπως καμία φορά σε περίοδο διώγμου τον απαρνηθείς. Να μην εφραίνεσαι μόνο σε περίοδο ειρήνης για το Σταυρό, αλλά και σε καιρό διωγμού να έχεις την ίδια πίστη. Να μην είσαι φίλος του Ιησού τον καιρό της ειρήνης και τον καιρό του πολέμου να γίνεσαι εχθρός. Παίρνεις τώρα άφεση των αμαρτιών σου και πνευματική δωρεά τα χαρίσματα του βασιλιά. Όταν έλθει ο πόλεμος, πολέμησε γενναία για το βασιλιά σου. Ο Ιησούς σταυρώθηκε για σένα ο αμάρτος. Και εσύ ο αμαρτωλός δεν θα σταυρωθείς για εκείνον που σταυρώθηκε για σένα για τις αμαρτίες σου. Δεν πρόκειται να του κάνεις χάρη. Του το χρωστάς. Θα δώσεις αυτό που έχεις πάρει πιο μπροστά. Όταν θα σταυρωθείς για χάρη εκείνου, είναι σαν να ομολογείς ότι εκείνος για χάρη σου σταυρώθηκε στον Γολγοθά. Ο Γολγοθάς πάλι ερμηνεύεται κρανίου τόπος Ιωάννου 19-17. Ποιοι είναι άραγε εκείνοι που προφητικά ονόμασαν τούτο τον τόπο Γολγοθά, όπου η αληθινή κεφαλή ο Χριστός υπέμεινε το Σταυρό? Αληθινή κεφαλή, έτσι όπως μας το λέει και ο Απόστολος. Ο Χριστός, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, Κολασσίες 1:15, και λίγο παρακάτω, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος Εκκλησίας, Κολασσίες 1:18, και αλλού πάλι, καθένας άνδρα η κεφαλή, καθενός άνδρα η κεφαλή είναι ο Χριστός, Α Κορινθίους 11:3, και πάλι, αυτός είναι η κεφαλή κάθε αρχής και κάθε εξουσίας, Κολασσίες 2:10. Η κεφαλή στον τόπο του κρανίου έπαθε. Ω, αυτή η ονομασία πόσο σημαντική η προφητική δύναμη έχει. Διότι και μόνο το όνομα του κρανίου τόπου σου υπενθυμίζει και σου λέει: μην προσφύγεις στο σταυροθέντα όπως σε απλό άνθρωπο, διότι είναι κεφαλή κάθε εξουσίας και έχει κεφαλή τον Πατέρα, διότι η κεφαλή του άνδρα είναι ο Χριστός και η κεφαλή του Χριστού ο Θεός. Καπαδέλτα. Ο Χριστός λοιπόν σταυρώθηκε για χάρη μας. Αυτός που δικάστηκε μια νύχτα παγερή και γι' αυτό υπήρχε παραδίπλα ανθρακιά αναμένη. Ιωάννου 18, παράγραφος 18. Σταυρώθηκε την τρίτη ώρα, Μάρκο 15:25. Από την έκτη δε μέχρι την ενάτη έγινε σκοτάδι και από την ενάτη και πέρα πάλι φως. Μαθαίου 27:45. Μήπως έχουν και αυτά γραφεί από τους προφήτες? Ας ερευνήσουμε, λέει ο Ζαχαρίας, εκείνη την ημέρα δεν θα υπάρχει φως και θα είναι ημέρα ψύχους και πάγου. Ζαχαρία 14:6-7. Να λοιπόν το ψύχος εξαιτίας του οποίου θερμαινόταν ο Πέτρος, και την ημέρα εκείνη τη γνώριζε ο Κύριος. Ζαχαρία 14:7. Τι λοιπόν, τις άλλες μέρες δεν τις γνώριζε? Πολλές είναι οι ημέρες, αλλά αυτή είναι η μέρα της υπομονής του Κυρίου, την οποία δημιούργησε ο Κύριος. Ψαλμός 117:24. Και αυτή την ημέρα τη γνώριζε ο Κύριος και δεν είναι ούτε μέρα ούτε νύχτα. Ζαχαρία 14:7. Τι σημαίνει αυτό το ένιγμα που αναφέρει ο προφήτης? Η ημέρα εκείνη δεν είναι ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Τι λοιπόν είναι αυτή, τι θα την ονομάσουμε? Το Ευαγγέλιο το ερμηνεύει το πράγμα όπως διηγείται τα γεγονότα. Δεν ήταν ημέρα, διότι δεν έλαμψε ο ήλιος πορευόμενος από την Ανατολή ως τη Δύση, αλλά από την έκτη ώρα ως την ενάτη έγινε σκοτάδι. Μαθαίου 27:45. Στη μέση της ημέρας. Επομένως, στη μέση της ημέρας παρεμβλήθηκε το σκοτάδι, και το σκοτάδι ο Θεός το ονόμασε νύχτα. Γένεσης 1:5. Γι' αυτό ούτε ημέρα ήταν ούτε νύχτα, διότι ούτε όλο φως ήταν ώστε να κληθεί ημέρα, ούτε πάλι όλο σκοτάδι για να ονομαστεί νύχτα, αλλά μετά από την ενάτη έλαμψε ο ήλιος. Το προείπε και αυτό ο προφήτης λέγοντας: ούτε ημέρα είναι ούτε νύχτα. Ζαχαρία 14:7. Και πρόσθεσε: και προς το εσπέρας θα επέλθει άφθονο φως. Ζαχαρία 14:7. Βλέπεις την ακρίβεια των προφητών? Βλέπεις πως η αλήθεια υπάρχει σε όσα έχουν προφητευτεί και γραφεί εκ των προτέρων? ΚΕΕ. Αλλά θέλεις να μάθεις σαφώς ποια ώρα ακριβώς ο ήλιος αφανίστηκε από το πρόσωπο της γης? Άρα για να ήταν πέμπτη ώρα ή οκτώη ή δεκάτη? Πες ακριβώς την ώρα στους Ιουδαίους τους απειθείς. Ο προφήτη, πότε έδεισε ο ήλιος? Λέγει ο Αμός ο προφήτης. Και θα συμβεί εκείνη την ημέρα
λέγει Κύριος και Θεός να δύσει ο ήλιος το μεσημέρι. Αμός 8 παράγραφος 9. Και έγινε σκοτάδι από την έκτη ώρα. Ματθαίου 27:45. Και θα γίνει στη γη σκοτάδι ενώ θα είναι μέρα. Αμός 8:9. Ποιος θα είναι αυτός ο καιρός ο προφήτη και ποια θα είναι αυτή η μέρα? Θα μεταστρέψω τις γιορτές σας σε πένθος. Αμός 8 παράγραφος 10. Διότι τον καιρό των αζήμων και τον καιρό της εορτής του Πάσχα θα συμβεί το γεγονός της Σταυρώσεως. Και έπειτα λέγει το εξής: θα γίνει αυτός ο Κύριος ως πρόσωπο αγαπητό που το πενθούν όλοι, και αυτούς που είναι μαζί του θα τους φέρει το γεγονός της Σταυρώσεως σε ημέρα οδύνης. Αμός 8 παράγραφος 10. Την ημέρα πραγματικά των αζήμων και την ημέρα που ήταν εορτή, οι μεν γυναίκες θρηνολογούσαν και έκλαιγαν. Λουκά 23 παράγραφος 27. Οι δε Απόστολοι ενώ κρύφθηκαν περνούσε η ψυχή τους οδύνη και σπαραγμού. Η προφητεία λοιπόν αυτή είναι άξια θαυμασμού, κάπα σίγμα. Αλλά θα πει κάποιος: βρες και κάποιο άλλο χαρακτηριστικό γεγονός από τα πάθη του Χριστού που να έχει προκηρυχθεί από τους προφήτες με τόση ακρίβεια. Ποια άλλη απόδειξη υπάρχει ακριβής για το γεγονός της Σταυρώσεως? Σταυρώθηκε ο Ιησούς και τότε που τον οδηγούσαν για τη Σταύρωση φορούσε μόνο ένα χιτόνα και είχε πάνω του ρηγμένο το ημάτιό του. Αλλά οι στρατιώτες έσχισαν και μοίρασαν στα τέσσερα το ημάτιο. Ιωάννου 19:23. Το χιτόνα όμως δεν τον έσχισε, διότι δεν θα χρησιμεύε σε τίποτα, αν σχιζόταν για αυτόν έβαλαν λαχνό. Έτσι λοιπόν τα κομμάτια του ηματίου τα μοιράστηκαν, αλλά το χιτόνα τον βάλαν στον λαχνό. Ιωάννου 19:24. Είχε γραφεί μήπως και το χιτόνα τον βάλανε σε λαχνό? Ιωάννου 19:24. Έχει γραφεί μήπως και αυτό? Το γνωρίζουν οι σπουδαίοι ψάλτες της Εκκλησίας που μιμούνται τις αγγελικές στρατιές και πάντοτε δοξολογούν το Θεό, αυτοί που έχουν καταξιωθεί να ψάλουν σε αυτόν εδώ το Γολγοθά και να λένε με τα λόγια του ψαλτηρίου: εμοίρασαν μεταξύ τους τα ενδύματά μου και για το κυριότερο το χιτόνα μου έβαλαν κλήρο. Ψάλμος 21:19. Ο κλήρος δε είναι ο λαχνός. Καπαζίτα. Πάλι, όταν κρινόταν από τον Πιλάτο φορούσε κόκκινα, διότι εκεί του φόρεσαν την κόκκινη χλαμίδα. Ματθαίου 27:28. Μήπως έχει και αυτό γραφεί, λέγει ο Ισαΐας. Ποιος είναι αυτός που ήρθε από την Ιδουμαία, από την εχθρική πόλη Βοσόρα, με κόκκινα ενδύματα? Ισαΐα 63:1. Ποιος είναι αυτός που φοράει τα κόκκινα για να τιμωθεί? Διότι η Βοσόρ κάποια τέτοια ερμηνεία έχει στους Εβραίους. Γιατί είναι κόκκινα τα ημάτια και η στολή σου σαν του ανθρώπου εκείνου που πατάει στα φύλλα στο πατητήρι? Ισαΐα 63:2. Και αυτός αποκρίνεται και λέει: όλη την ημέρα είχα απλωμένα τα χέρια μου προς λαό απειθή και ανυπόταχτο. Ισαΐα 65:2. Κάπα ήτα. Άπλωσε το σταυρό τα χέρια για να περιλάβει τα πέρατα της οικουμένης, διότι της γης στο μεσότατο σημείο είναι ο Γολγοθάς και δεν είναι ο λόγος αυτός δικός μου. Ο προφήτης είναι εκείνος που είπε: εσύ ο Θεός τελεσιούργησες τα κοσμοσωτήρια πάθη σου στο κέντρο της γης. Ψαλμός 73:12. Άπλωσε τα ανθρώπινα χέρια του εκείνους που με τα νοητά χέρια του στερέωσε στον ουρανό και τρυπήθηκαν με καρφιά, ώστε όταν η ανθρώπινη φύση του καρφωθεί πάνω στο σταυρό, η οποία βάσταζε πάνω της τα αμαρτήματα των ανθρώπων και αφανιστεί, να πεθάνει μεν μαζί της η αμαρτία, εμείς όμως να αναστηθούμε άμεμπτοι και δίκαιοι. Επειδή λοιπόν ο θάνατος προήλθε από έναν άνθρωπο, Ρωμαίων 5:17, από έναν άνθρωπο που πάλι προήλθε η ζωή διαμέσου, δηλαδή ενός ανθρώπου, του σωτήρα που πέθανε αυτοπροαίρετα. Και για να βεβαιωθείς ότι έτσι είναι το πράγμα, θυμίσω εκείνο που είπε: έχω εξουσία να δώσω την ψυχή μου και έχω πάλι εξουσία να την πάρω πίσω. Ιωάννου 10:18. Κάπα θήτα. Αλλά εκείνος βέβαια το υπόμεινε αυτά για να σώσει τους πάντες. Ο λαός όμως του ανταπέδωσε κακή ανταμοιβή. Λέγει ο Ιησούς: διψώ. Ιωάννου 19:28. Διψά εκείνος που ανέβρισε άφθονα νερά από τον απόκρημνο βράχο και ζητούσε από την άμπελο την οποία φύτεψε τους καρπούς. Ιερεμία 2:21. Αλλά ποια είναι η άμπελος? Ως προς τη φύση της βέβαια προέρχεται από τους Άγιους Πατέρες, ως προς την προαίρεσή της όμως είναι σοδομική. Διότι η άμπελός τους προέρχεται από τα Σόδομα και τα κλίματά τους από τη Γομόρα. Και ενώ διψά ο Κύριος, παίρνει σφουγγάρι βουτυγμένο στο ξύδι.
το δένει γύρω από ένα καλάμι και του το προσφέρει. Ματθαίο 27:48. Και έδωσαν σε μένα αντί για φαγητό χολή, και όταν δίψασα με ποτίσαν εξίδι. Ψαλμός 68:22. Βλέπεις τη διαφάνεια της προρήσεως των προφητών. Τι είδους χολή λοιπόν έδωσαν στο στόμα μου? Έδωσαν σε αυτόν, λέει, κρασί ανακατεμένο με Σμύρνα. Μάρκου 15:23. Αηδιαστική και κατάπικρη είναι η Σμύρνα. Αυτά ανταποδίδεται στον Κύριο. Αυτή την προσφορά κάνει η άμπελος στον αφέντη της. Δίκαια σας τρινούσε από τότε λοιπόν ο Ισαΐας λέγοντας: φυτεύτηκε αμπελώνας για τον αγαπημένο σε υψηλό μέρος, σε τόπο έφορο. Ισαΐα 5:1. Και να μην το αναφέρουμε όμως όλα όσα, ας πούμε παρακάτω που λέει: περίμενε να μου κάνεις τα φίλια να σβήσει τη δίψα μου με το κρασί του, αλλά ο αμπελώνας μου έβγαλε αγκάθια. Ισαΐα 5:2-4. Κοίταξε το στεφάνι που περιβάλλομαι. Ποια απόφαση λοιπόν θα πάρω? Θα διατάξω τις νεφέλες να μην αφήσουν να πέσει σε αυτόν τον αμπελώνα βροχή? Και βέβαια σταμάτησαν τα σύννεφα και βρέχουν σε αυτόν τον αμπελώνα. Δηλαδή έπαυσε πια η προφητική φωνή που αποκαλύπτει τη βουλή του Θεού σε αυτούς. Και καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, οι προφήτες του λοιπού δρούν μέσα στην εκκλησία. Προφήτες δύο ή τρεις ας μιλούν και οι άλλοι ας ελέγχουν και ας διευκρινίζουν και ας επιβεβαιώνουν τα προφητευόμενα. Α Κορινθίων 14:29. Και πάλι αλλού, ο Θεός έδωσε στην εκκλησία, άλλοι είναι οι Απόστολοι, άλλοι προφήτες, Εφησίων 4:11. Προφήτης ήταν και ο Άγαβος, που έδεσε με τη ζώνη του Παύλου τα χέρια και τα πόδια του Παύλου και προφήτευσε τη φυλάκιση του Αποστόλου στα Ιεροσόλυμα. Πράξεων 21:10-11. Λάμδα. Για τους ληστές πάλι που σταυρώθηκαν μαζί του έχει λεχθεί και συγκαταρρυθμήθηκε μεταξύ των ανώμων. Λουκά 22:37, Ισαΐα 53:12. Και οι δύο βέβαια ήταν άνομοι πριν από τη σταύρωσή τους με τον Κύριο. Ο ένας όμως από τους δύο δεν έμεινε άνομος, ενώ ο άλλος έμεινε μέχρι τέλους άνομος, αμετανόητος, χωρίς να επιζητήσει τη σωτηρία, και μπορεί να ήταν καρφωμένος στα χέρια, αλλά χτυπούσε με τη γλώσσα βλαστημώντας. Οι Ιουδαίοι περνώντας κουνούσαν τα κεφάλια τους, Ματθαίου 27:39, κοροϊδεύοντας τον εσταυρωμένο και αποδεικνύοντας με αυτά αληθινά το γραμμένο. Με είδαν και κούνησαν τα κεφάλια τους, Ψαλμός 108:25. Και ο ένας από τους δύο ληστές μαζί τους βλαστημούσε τον Κύριο, ενώ ο άλλος επέπληται το βλάστημα, Λουκά 23:40. Και τότε συνέβη και σε αυτόν να βρίσκεται στο τέλος της ζωής του, αλλά στην αρχή της διορθώσεώς του, στην παράδοση της ψυχής του, αλλά και στην πρόσληψη της σωτηρίας του. Μετά από την εκτίμηση που έκανε στο συλληστή του, είπε και το «Μνήσθητη μου Κύριε», Λουκά 23:42. «Προς ένα Κύριε απευθύνεται ο λάγος μου. Άφησέ τον αυτόν, τυφλώθηκαν τα μάτια της ψυχής του. Θυμήσου εμένα. Δεν σου λέω να θυμηθείς τα έργα μου, διότι τα φοβάμαι αυτά. Κάθε άνθρωπος είναι φυσικό να καλλιεργεί ευμενή και φιλικά αισθήματα προς όσους τον συνοδεύουν σε κάποια πορεία του. Είμαι και εγώ συνοδοιπόρος σου προς τον θάνατο. Μνήσθητη του συνοδοιπόρου σου. Δεν σου λέω όμως τώρα μνήσθητή μου, αλλά όταν έλυσε τη βασιλεία σου». Λουκά 23:42. Λάμδα Α. Ποια δύναμη σε περιέλουσε φως, ο ληστή? Ποιος σε δίδαξε να προσκυνήσεις τον περιφρονημένο και συσταυρωμένο σου? Ο φως αιώνιο που καταλάμπεις τους σκοτισμένους. Γι' αυτό και δίκαια άκουσε. Έχε θάρρος. Όχι ότι η ζωή σου είναι άξια για να έχεις θάρρος, αλλά ο βασιλιάς είναι παρόν και δίνει χάρη. Μακροχρόνια μπορεί να είναι η αίτηση, αλλά η χάρη έρχεται ταχύτατη. Αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο, Λουκά 23:43. Επειδή σήμερα άκουσες τη φωνή μου και δεν σκλήρωνες την καρδιά σου, συντομότατα αποφάσισα εναντίον του Αδάμ, συντομότατα σου δίνω και σένα τη χάρη μου. Στον Αδάμ είχε τότε λεχθεί. Την ημέρα που θα φάτε από το ξύλο της γνώσεως, την ίδια μέρα θα πεθάνετε. Και εσύ, Γένεσης 2:17. Και εσύ σήμερα βρήκες την πίστη. Σήμερα παίρνεις και τη σωτηρία. Λουκά 23:43. Εκείνος μέσω του ξύλου έπεσε από τον παράδεισο και εσύ μέσω του ξύλου
εισάγεσαι στον παράδεισο. Μη φοβηθείς το φίδι, δεν θα σε βγάλει έξω, διότι έχει εκπέσει από τον ουρανό. Και δεν σου λέω σήμερα να χωρείς, αλλά σήμερα θα είσαι μαζί μου. Έχει θάρρος, δεν θα διωχθείς. Μη φοβηθείς τη φλόγινη ρομφαία, τρέμει τον δεσπότη. Ω μεγάλη και ανεκδίκητη χάρη, ούτε ο Αβραάμ ο πιστός δεν εισήλθε ακόμη, και ο ληστής εισέρχεται. Ούτε καν εισήλθε ο Μωυσής, και οι προφήτες και ο παράνομος ληστής εισέρχεται. Μπροστά σε σένα θαύμασε και ο Παύλος λέγοντας, όπου επλεώνασε η αμαρτία εκεί ξεχύλισε και η χάρη. Ρωμαίων 5 παράγραφος 20. Αυτοί που υπέμειναν όλη η μέρα και βάσταξαν τον καύσωνα, ακόμα δεν εισήλθαν, και αυτός που πήγε για δουλειά την 11η ώρα εισήλθε. Κανένα σας μη γογγίζει όμως κατά του δεσπότη, διότι λέει, φίλε, δεν σε αδικό, δεν έχω εξουσία να κάνω ό,τι θέλω στην περιουσία μου. Μαθαίο 20:13-15. Θέλει ο ληστής να πράξει δίκαια έργα στην υπόλοιπη ζωή του, αλλά τον βρίσκει ο θάνατος. Δεν περιμένω αποκλειστικά τα έργα της αρετής, δέχομαι μόνο την πίστη. Ήλθα εγώ που ποιμάνω τα πρόβατά μου ανάμεσα στα κρίνα, αλλά ήρθα να ποιμάνω, να τα ποιμάνω στους κήπους. Άσμα 6:2. Βρήκα πρόβατο χαμένο, αλλά το σηκώνω στους ώμους μου. Λουκά 15:5. Γιατί πιστεύει και γιατί είπε, πλανήθηκα σαν πρόβατο χαμένο. Ψαλμός 118:176. Νήσθητή μου Κύριε όταν έτσι τη βασιλεία σου. Λουκά 23:42. Λάμδα β. Προανήγγειλα στο άσμα ασμάτων για τον κήπο αυτό από τη δική μου νύμφη και είπα προς αυτήν τα εξής. Εισήλθα στον κήπο μου αδελφή μου νύμφη. Άσμα 5:1. Και ήταν εκεί που σταυρώθηκε κήπος. Ιωάννη 19:41. Τι πήρες λοιπόν από εκεί? Τρίγησα τη Σμύρνα μου. Άσμα 5:1. Δηλαδή, αφού ήπια το κρασί αρωματισμένο με τη Σμύρνα και το ξύδι που του δώσανε, είπε, όλα τελείωσαν. Ιωάννη 19:30. Και το είπε διότι το μυστήριο συντελέστηκε. Όσα είχαν γραφεί εκπληρώθηκαν. Οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν. Όταν ήρθε ο Χριστός ο αρχιερέας των μελλοντικών αγαθών, εισήλθε μέσω της μεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής, η οποία θα ήταν χειροποίητη, δεν ήταν δηλαδή από τον κόσμο τούτο. Εισήλθε για πάντα στα Άγια των Αγίων, όχι με αίμα τράγων και μόσχων, αλλά με το δικό του αίμα, και εξασφάλισε αιώνια λύτρωση. Διότι αν το αίμα τράγων και ταύρων και το ράντισμα με στάχτη από δάμαλη αγιάζει τους μολυσμένους ως προς την εξωτερική καθαρότητα, βέβαια, πόσο περισσότερο αγιάζει το αίμα του Χριστού. Εβραίων 9:11-14. Και αλλού πάλι λέει, έχουμε λοιπόν αδελφοί το θάρρος που μας δίνει το αίμα του Ιησού να μπούμε στα Άγια των Αγίων από ένα νέο και ζωντανό δρόμο που μας εγκαινίασε ο Χριστός μέσα από το καταπέτασμα, δηλαδή από την πρόσληψη μας δυναμικά και πραγματικά μέσα στην ανθρώπινη φύση του. Εβραίων 10:19-20. Και επειδή η σάρκα του, το καταπέτασμα, ατιμάστηκε, γι' αυτό το καταπέτασμα του ναού διεράγηκε εις τύπον αυτού, αφού έχει γραφεί στη γραφή. Και να που το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο από πάνω μέχρι κάτω, Ματθαίου 27:51. Και ούτε ένα κομμάτι από αυτό δεν έμεινε χωρίς ρήγμα, διότι επί δύο δεσπότης είπε, να το σπίτι σας εγκαταλείπεται έρημο, Ματθαίου 23:38. Πραγματικά καταγκρεμίστηκε. Λάμδα γάμα, όλα αυτά τα υπέμεινε ο σωτήρας μας με το αίμα του που χύθηκε πάνω στο σταυρό, έφερε την ειρήνη και συμφιλίωσε τα επίγεια με τα επουράνια. Κολασσίς 1:20. Διότι είχαμε γίνει εχθροί με το Θεό εξαιτίας της αμαρτίας, Ρωμαίων 5:10. Και καθόρισε ο Θεός οι αμαρτάνοντες να πεθαίνουν. Έπρεπε λοιπόν να γίνει ένα από τα δύο, ή να βγει αληθινός ο Θεός και να πεθάνουν οι πάντες, ή να δείξει φιλανθρωπία και να ματαιώσει την απόφαση. Αλλά πρόσεξε τη σοφία του Θεού. Σεβάστηκε με ακρίβεια και ειλικρίνεια την καταδικαστική αυτή απόφασή του, αλλά λειτουργήσε με πληρότητα τη φιλανθρωπία του κατά την εκτέλεσή της. Ο Χριστός πήρε πάνω του τις αμαρτίες μας και με τη σταυρική θυσία της ανθρώπινης φύσης του πάνω στο σταυρό
πέτυχε με το δικό του θάνατο να ελευθερωθούμε εμείς από την αμαρτία και να μπορούμε να ζήσουμε πλέον τη ζωή της αγιότητας και της πλήρους εφαρμογής του θελήματος του. Πέτρου Α 2:24. Διότι δεν ήταν τυποτένιος αυτός που πέθανε για μας. Δεν ήταν πρόβατο σαν αυτό που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος. Δεν ήταν καν μόνο άγγελος, Ισαΐα 63:9, αλλά ήταν Θεός που είναι ενανθρώπιση. Δεν ήταν τόσο μεγάλη η αμαρτία των αμαρτωλών, όσο μεγάλη ήταν η αγιότητα εκείνου που πέθανε για αυτούς. Το μέγεθος και το βάρος των αμαρτιών μας υπήρξε μικρότερο από το μέγεθος της θυσίας που πρόσφερε ο Άγιος και αναμάρτος Ιησούς. Αυτός που έδωσε την ψυχή του για μας, την έδωσε τότε που ήθελε και την πήρε πάλι με τη θέλησή του. Ιωάννου 10:18. Και θέλεις να μάθεις ότι δεν θυσίασε για μας τη ζωή του χωρίς να το θέλει και δεν παρέδεκε το πνεύμα του άθελά του? Καλούσε τον πατέρα του λέγοντας: Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα. Λουκά 23:46. Στο παραδίδω για να το ξαναπάρω πάλι. Και αυτά αφού είπε: Παρέδωσε το πνεύμα, Ματθαίου 27:50. Αλλά όχι για πολύ χρόνο, διότι γρήγορα πάλι αναστήθηκε ανάμεσα από τους νεκρούς. Μάρκου 16:19. Λάμδα Δέλτα. Ο ήλιος τότε έχασε το φως του. Λουκά 23:44. Εξαιτίας της ακτινοβολίας του ήλιου της δικαιοσύνης. Μαλαχία 3:20. Σχίστηκαν οι πέτρες. Ματθαίου 27:51. Γιατί έπασχε ο Ιησούς, που κατά τον Απόστολο Παύλο συμβολιζόταν από την πέτρα η οποία πήγασε το ίδρυμα της ζωής για τους ανθρώπους. Α Κορινθίους 10:4. Τα μνήματα ανοίχθηκαν και οι νεκροί αναστήθηκαν. Ματθαίου 27:52. Για χάρη εκείνου που είναι ελεύθερος ανάμεσα στους νεκρούς. Ψαλμός 87:5. Έβγαλε τους φυλακισμένους από το σκοτεινό και άνυδρο λάχο. Ζαχαρία 9:11. Να μην τρέπεσαι λοιπόν για τον εσταυρωμένο, αλλά με θάρρος να ομολογείς και να λέγεις και εσύ: Αυτός βαστάζει τις αμαρτίες μας και πάσχει για χάρη μας. Ισαΐα 53:4. Και διατρεφθήκαμε εμείς με την πληγή τη δική του. Ισαΐα 53:5. Ας μην είμαστε αχάριστοι προς τον Ευεργέτη. Και να προσθέτεις ακόμα λέγοντας: Εξαιτίας των ανομιών του λαού μου, λέει ο Θεός Πατέρας, οδηγήθηκε ο Χριστός στο θάνατο και θα παραδοθούν οι πονηροί ως αντάλλαγμα για την ταφή του και οι πλούσιοι θα πληρώσουν για το θάνατό του. Ισαΐα 53:8-9. Γι' αυτό ακριβώς σαφώς λέγει ο Παύλος ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας κατά τις γραφές και ότι ενταφιάστηκε και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα σύμφωνα πάλι με τις γραφές. Α Κορινθίων 15:3-4. Λάμδα ε. Ζητούμε όμως να μάθουμε σαφώς που έχει ταφή. Είναι άραγε χειροποίητος ο τάφος? Άραγε, όπως η τάφη των βασιλέων προεξέχει από τη γη, έχει γίνει το μνήμα από πέτρες κτιστές και αρμολογημένες? Και τι έβαλαν στη θύρα, πέστε μας ο προφήτες, και για τον τάφο ακριβώς που είναι και που θα τον ζητήσουμε? Και αυτοί μας λένε: Κοιτάξτε προς το στερεό βράχο τον οποίο λαξεύσατε. Ισαΐα 51:1. Κοιτάξτε και θα δείτε. Έχεις και το Ευαγγέλιο που λέει: Σε μνήμα λαξευτό. Λουκά 23:53. Το οποίο είναι σκαμμένο σε ογκώδη βράχο. Μάρκου 15:46. Και τι γίνεται εκεί? Τι είδους είναι η θύρα του μνήματος? Πάλι άλλος προφήτης λέει: Με θανάτωσαν και με έβαλαν στο λάκκο και έθεσαν λίθο επάνω μου. Ιερεμία 3, παράγραφος 53. Ο λίθος, ο ακρογωνιαίος, ο διαλεκτός, ο πολυτίμητος. Ισαΐα 28:16. Αλφα Πέτρου 2:6. Είμαι θαμμένος στο βάθος άλλου λίθου, αλλά για λίγο χρόνο. Λίθος από πάνω του, που πάνω του θα σκοντάφτουν οι Ιουδαίοι. Ισαΐα 8:14. Αλφα Πέτρου 2:8. Και που θα είναι σωτηρία για όσους πιστεύουν. Φυτεύτηκε λοιπόν το ξύλο στη γη για να απολαύσει ευλογία η καταραμένη γη και για να ελευθερωθούν οι νεκροί. Λάμδα σίγμα. Να μην τρεπόμαστε λοιπόν να ομολογήσουμε τον Σταυρωμένο. Η σφραγίδα του Σταυρού ας γίνεται με τα δάχτυλα και με θαραλέα διάθεση ομολογία στο μέτωπο και πάνω σε όλα ας κάνουμε το σημείο του Σταυρού
και στον άρτο όταν τρώμε και στο ποτήρι όταν πίνουμε και στην πόρτα της εξόδου και στην της εισόδου και στην πόρτα της εξόδου. Ας κάνουμε το σταυρό μας πριν από τον ύπνο, όταν ξαπλώνουμε και όταν σηκωνόμαστε, όταν περπατούμε και όταν καθόμαστε. Είναι μεγάλη ασφάλεια, δεν απαιτεί καμία δαπάνη για τούτο και για τούτο είναι προσιτό και στους φτωχούς. Δεν είναι κόπος ούτε για τους αρρώστους, επειδή η χάρη είναι από το Θεό και είναι σημάδι των πιστών και φόβος για τους δαίμονες. Διότι πάνω στο σταυρό κατανίκησε τους δαίμονες, τους διαπόπευσε ολοφάνερα, τους καταξευτήλισε. Κολασσίες 2, παράγραφος 15. Όταν λοιπόν δίνει το σταυρό, έρχεται στο νου τους ο εσταυρωμένος. Φοβούνται αυτόν που συνήτριψε τις κεφαλές του νοητού δράκοντα. Ψαλμός 73, 14. Μην αμελείς και μη θεωρείς ασήμαντο να κάνεις παντού και πάντοτε το σημείο του σταυρού, επειδή μπορείς να το κάνεις χωρίς κόπο και δαπάνες. Αλλά ακριβώς επειδή αυτή η δυνατότητα είναι ένα ξεχωριστό δώρο του Θεού σε σένα, κάνε το σημείο του σταυρού για να τιμάς από ευγνωμοσύνη τον ευεργέτη του. Λάμδα ζήτα, και αν ποτέ τύχεις σε συζήτηση και δεν έχεις επιχειρήματα, η πίστη μέσα σου ακλόνητη ας μείνει και αμετακίνητη. Καλύτερα όμως είναι να προσπαθήσεις να γίνεις πολυμαθής, ώστε να αποστομώνεις τους Ιουδαίους με τις ρίσεις των προφητών και τους Έλληνες με τις μυθολογίες τους. Αυτοί οι Έλληνες που συγκινούν ακόμη και τους κεραυνόπληκτους, που είναι φυσικό να έχουν μείνει εξτασιασμένοι. Ο κεραυνός όμως, όταν πέφτει από τον ουρανό, δεν πέφτει τυχαία και αδιάκριτα. Αν αυτοί δεν ντρέπονται να προσκυνούν τους θεομίσει τους κεραυνόπληκτους ανθρώπους, εσύ ντρέπεσαι να προσκυνάς τον προσφυλή στον Θεό Υιό του που σταυρώθηκε για σένα. Ντρέπομαι να φέρω στη συζήτηση τα αναφερόμενα στους λεγόμενους θεούς των Ελλήνων και τα παραλείπω για την ώρα. Αυτοί όμως που κατέχουν αυτά τα πράγματα ας τα λένε και ας κλείσουν το στόμα τους όλοι οι αιρετικοί. Αν κάποιος σου πει ότι είναι φαντασία ο σταυρός, περιφρόνησέ τον. Καταφρόνησε αυτούς που λένε ότι κατά φαντασία σταυρώθηκε, διότι αν κατά φαντασία σταυρώθηκε και όπως ξέρουμε η σωτηρία προήλθε από το σταυρό, άρα και η σωτηρία μας είναι φαντασία. Αν είναι φαντασία ο σταυρός, είναι φαντασία και η Ανάσταση. Αν ο Χριστός όμως δεν έχει αναστηθεί, ακόμη βρισκόμαστε μέσα στις αμαρτίες μας. Α Κορινθίων 15, 17. Αν είναι φαντασία ο σταυρός, φαντασία είναι και η Ανάληψη. Αν είναι φαντασία είναι Ανάληψη, είναι φαντασία και η Δευτέρα Παρουσία του και όλα σε τελευταία ανάλυση είναι εξωπραγματικά και παραμυθένια. Λάμδα ήττα. Να παίρνεις λοιπόν πρώτα και αδειάσεις το θεμέλιο το σταυρό και εκεί πάνω να οικοδομείς τα υπόλοιπα της πίστης. Μην αρνηθείς τον εσταυρωμένο. Αν τον αρνηθείς, έχεις πολλούς που θα σε ελέγξουν γι' αυτό. Πρώτος θα σε ελέγξει ο Ιούδας ο προδότης, διότι αυτός που τον πρόδωσε ήξερε από τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους καταδικάστηκε σε θάνατο. Ματθαίου 27:3. Το μαρτυρούν τα τριάκοντα αργύρια, Ματθαίου 26:15. Το μαρτυρεί η Γεστημανή, όπου έγινε η προδοσία. Για να μην αναφέρω τώρα στον Ελαιόν, που όλοι οι παρόντες προσεύχονταν τη νύχτα. Το μαρτυρεί η σελήνη της νύχτας. Το μαρτυρεί η ημέρα και ο ήλιος που χάθηκε, Λουκά 23:44. Διότι δεν μπορούσε να έβλεπε την παρανομία των εχθρών του Κυρίου. Σε ελέγχει η φωτιά που παραβρέθηκε και θερμινόταν ο Πέτρος. Αν αρνηθείς το σταυρό, σε περιμένει η αιώνια φωτιά. Μιλάω σκληρά για να μην επιχειρήσεις εσύ να σκληρυνθείς. Θυμήσου τα μαχαίρια που έφεραν εναντίον του στη Γεστημανή. Ιωάννου 18:3. Για να μην δοκιμαστείς από την αιώνια Ρομφαία, θα σε ελέγξει το σπίτι του Καϊάφα, το σπίτι του Καϊάφα, που με την ερημία που το δέρνει δείχνει τη δύναμη που έχει ο τότε δικαζόμενος εκεί. Ο ίδιος ο Καϊάφας την ημέρα της κρίσεως θα σου φέρει στεναρές αντιρρήσεις. Θα σου εναντιωθεί και ο δούλος που έδωσε το ράπισμα στον Ιησού. Ιωάννου 18:22. Και αυτοί που τον έδεσαν και τον έφεραν στον τόπο του μαρτυρίου. Θα σου εναντιωθούν και ο Ηρώδης και ο Πιλάτος και κάπως έτσι θα σου μιλήσουν. Τι αρνείσαι αυτόν που συκοφαντήθηκε από τους Ιουδαίους μπροστά μας, για τον οποίο ξέρουμε ότι δεν αμάρτησε σε τίποτα. Λουκά 23:14-15. Διότι και εγώ, ο Πιλάτος, ένυψα τότε τα χέρια μου. Ματθαίου 27:23-14-15.
διότι κι εγώ ο Πιλάτος ένυψα τότε τα χέρια μου. Θα σου εναντιωθούν, Ματθαίου 27-24, θα σου εναντιωθούν οι ψευδομάρτυρες και οι στρατιώτες που του φόρεσαν το κόκκινο ένδυμα και το αγκάθινο στεφάνι. Τον σταύρωσαν στο Γολγοθά, Ιωάννου 19-2-17, και για τον χιτώνα του έβαλαν κλήρο, Ιωάννου 19-24. Θα σε ελέγξει ο Σίμων ο Κυριναίος που σήκωνε το σταυρό πίσω από τον Ιησού, Λουκά 23-26. Λάμδα θήτα, θα σε ελέγξει από τα αστέρια ο ήλιος που χάθηκε, και από τις γης τα πράγματα, το κρασί αρωματισμένο σε Σμύρνα, από τα καλαμοειδή το καλάμι, από τα βότανα ο ίσοπος, από τα θαλάσσια το σφουγγάρι, από τα δέντρα το ξύλο, από που έγινε ο σταυρός. Οι στρατιώτες, όπως είπαμε, που τον σταύρωσαν και έβαλαν κλήρο για τα ημάτια του, ο στρατιώτης που με τη λόγχη άνοιξε την πλευρά του, οι γυναίκες που ήταν τότε παρούσες, Ματθαίου 27-55. Το καταπέταλμα του ναού που σχίστηκε τότε σε δύο κομμάτια, Ματθαίου 27-51. Το πρετόριο του Πιλάτου που τώρα είχε ερημωθεί με τη δύναμη εκείνου ο οποίος είχε τότε σταυρωθεί. Αυτός εδώ ο Γολγοθάς, ο Άγιος ο υπερυψωμένος, που μέχρι σήμερα εκπέμπει φως και δείχνει μέχρι τώρα πώς δράησαν οι πέτρες του για τον Χριστό. Το πλησίον μνήμα όπου ενταφιάστηκε και η πέτρα που έβαλαν στη θύρα, Ματθαίου 27, παράγραφος 60, και που μέχρι σήμερα βρίσκεται δίπλα στον τάφο. Οι άγγελοι που ήταν τότε παρόντες, οι γυναίκες που προσκύνησαν μετά την Ανάσταση, ο Πέτρος και ο Ιωάννης που έτρεξαν στο μνήμα, και ο Θωμάς που έβαλε το χέρι του στην πλευρά του και τα δάχτυλά του στα σημάδια από τα καρφιά, Ιωάννου 20-25-27, διότι και εκείνος για χάρη μας ψηλάφισε την πλευρά με προσοχή, ώστε εκείνο που εσύ, ο οποίος δεν ήσουν τότε παρόν, έμελες να ζητήσεις για να ερευνήσεις, αυτό το ερεύνησε εκείνος, όντας παρόν κατ' οικονομίαν. Μη, έχεις 12 Αποστόλους μάρτυρες του Σταυρού και την οικουμένη και όλο το πλήθος των ανθρώπων που πιστεύουν στον Εσταυρωμένο. Να σε επίσης ακόμα για τη δύναμη του Εσταυρωμένου Κυρίου, αυτό το ίδιο το γεγονός τωρινής παρουσία σου σε αυτό το χώρο. Διότι ποιος σε ανάγκασε να έρθεις τώρα σε αυτή τη συγκέντρωση? Ποιοι είναι οι στρατιώτες που το έκαναν αυτό? Με ποια δεσμά σε δέσαν για να σε φέρουν εδώ χωρίς να το θέλεις? Ποιο δικαστήριο ή καταδικαστική απόφαση υποχρέωσε και σε βίασε να βρίσκεσαι εδώ? Επομένως το τρόπαιο του Ιησού το σωτήριο, ο Σταυρός, όλους τους συνάθησε. Αυτό είναι που ταπείνωσε τους Πέρσες και τους έκανε να προσκυνούν δουλικά τον Κύριο και ημέρωσε τους Κύθες. Αυτό χάρισε στους Αιγυπτίους τη θεογνωσία, αντί για την πίστη που είχαν στις γάτες τα σκυλιά, και σ' όλη εκείνη την πολύμορφη πλάνη. Αυτό μέχρι σήμερα θεραπεύει αρρώστιες. Αυτό διώχνει τους δαίμονες και ανατρέπει των γοήτων και των μάγων τις μαγκανίες. Μη αλφα. Τούτο το τρόπαιο του Σταυρού πρόκειται μαζί με τον Ιησού πάλι να φανερωθεί από τον ουρανό. Ματθαίου 24-30. Διότι θα προηγηθεί το τρόπαιο και μετά θα έρθει ο βασιλιάς για να δουν οι Ιουδαίοι ποιον κατατρύπησαν στην πλευρά, Ιωάννου 19-37, και από το Σταυρό να γνωρίσουν αυτόν που ατίμασαν. Και όσοι από τους Ιουδαίους είχαν μετανοήσει θα θρηνούν και θα κόπτονται. Όλοι οι άλλοι Ιουδαίοι όμως θα θρηνούν άκαρπα χωριστά κάθε φυλή. Ζαχαρία 12-12. Γιατί θα μετανοήσουν τότε που δεν θα υπάρχει καιρός για μετάνοια. Εμείς όμως θα καυχηθούμε, γιατί στηρίξαμε τη ζωή και τις ελπίδες μας πάνω στο Σταυρό και θα προσκυνήσουμε τον Κύριο που αποστάλθηκε και σταυρώθηκε για μας. Θα προσκυνήσουμε και τον Πατέρα που τον απέστειλε μαζί, και το Άγιο Πνεύμα στο οποίο ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.